Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Ισαγγελέας τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως καλλιεργητές των φυτειών κάναβης που εντοπίστηκαν στην Τήλισο. Οι κατηγορούμενοι έπεσαν στα δίχτυα της αστυνομίας μετά από πολύμερη και επίπονη παρακολούθηση από κομμάτων των ειδικών αποστολών που είχαν γίνει σκιά τους. Πρόκειται για ένα 44χρονο με καταγωγή από την Αξό και έναν 29χρονο από τον προφήτη Ηλία, συνήθι ύποπτου για τι τοπικέ αστυνομικές αρχές, οι οποίοι φαίνεται ότι μετέφεραν τη δράση του σε μποστάνια και υπερβόλια στην Τήλισσο, εκεί όπου είχαν εγκαταστήσει μικρέ φυτίες με δεντρίλια, τα οποία όμω ήδη ξεπερνούσαν σε ύψο τα 2 μέτρα. Εδώ και αρκετό διάστημα το τμήμα ειδικών αποστολών Κρήτης είχε στήσει κλειό γύρω τους αναζητώντας τα ίχνη μεγαλύτερων καλλιεργιών κάναβης με τις οποίες συνδέονται σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί. με τη συνδρομή δυνάμεων από τα τμήματα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, τη Σόπκε και των ΤΑΕ Ρεθύμνου και Μηλοποτάμου, οι αστυνομικοί επιχειρούσαν εδώ και αρκετέ ημέρε να εντοπίσουν σημεία στον ορεινό Μιλοπόταμο, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα δενδρύλια. Ακολουθώντα τα βήματα του 44χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά 133 δενδρύλια τα οποία καλλιεργούσε όπω φαίνεται μαζί με τον 29χρονο στην Τήλισο. Αφού εξακριβώθηκε το μόντους οπεράντη της ημωρίας, κρίθηκε σκόπιμη η άμεση σύλληψή τους όπως και έγινε χθε το πρωί, στη διάρκεια επιχείρησης που οδήγησε στην εκρίζωση τριών φυτίων κάναβης που ξεπερνούσαν σε ύψος τα δύο μέτρα. Ακολούθησαν έρευνε στα σπίτια των συλληφθέντων, στο Μιλοπόταμο και το Ηράκλειο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη τρία δενδρύλια κάναβης με μικρότερο ύψο, φυσίγκια και ποσότητα αποξηραμένη κάναβης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη περίπτωση καλλιέργειας ναρκωτικών κατά συναυτουργία, ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.